Δυναμικά εξελίσσεται η τουριστική σεζόν στα Χανιά, με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να καταγράφουν πληρότητες που ξεπερνούν ακόμη και το 90%. Αν και η έναρξη έγινε με πολλές επιφυλάξεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο Απρίλιος κινήθηκε ικανοποιητικά και ο Μάιος απρόσμενα ανωδικά. Κινήθηκαν καλά οι κρατήσεις και ξεκινήσαμε 8 Απριλίου. Ανοίξαμε με καλές πληρότητες, θα έλεγα αντίστοιχες του 19. Αυτή τη στιγμή έχουμε οι πληρότητες κυμαίνονται στο 90-95%. Έχουμε υψηλές πληρότητες για αυτή την περίοδο. Τη θετική πορεία του τουρισμού επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία διακίνησης επιβατών στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Με βάση τα στατιστικά που δημοσιοποίησε η Fraport Greece, μόνο τον μήνα Απρίλιο διακινήθηκαν στα Χανιά 168.801 επιβάτες, όταν τον ίδιο μήνα πέρυσι διακινήθηκαν μόλις 14.489. Το 20 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Ξεκινήσαμε αργά, με χαμηλές πληρότητες. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μέσο όρο πληρότητα να κυμαίνεται στο 50-55% που κυμαίνονταν οι πληρότητες. Και μετά ήταν καλύτερα βεβαίως τα πράγματα πέρσι, το 21, με καλύτερες πληρότητες που φτάνανε. Κάποιες περιόδους αγγίζανε και το 100% οι πληρότητες. Αλλά γενικώς σαν μέσο όρο θα μπορούσαμε να πούμε ένα 80-85% πληρότητα. Ως προς τις χώρες προέλευσης των ξένων ταξιδιωτών που έφτασαν από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο στην Κρήτη μέσω του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης των Χανίων, οι περισσότεροι είναι Άγγλοι και ακολουθούν Γερμανοί, Φιλανδοί, Δανοί, Πολωνοί και Σουηδοί. It's the second stay here in on Crete, and a nice Crete. It's a beautiful island, the mountains, the sea, and the history. It's beautiful. I think it's a very nice place for holidays for nearly everyone. We saw a lot of people with small children here. The beach is very nice because it's not dangerous for the kids, and it's also a nice place for elder people like us because you can do many things. Η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι από την κεντρική Ευρώπη, είναι από χώρες κεντρικής Ευρώπης, είναι από Γερμανία, από Αυστρία, από Γαλλία, Ελβετία. Στα Χανιά οι προσδοκίες των φορέων και των επιχειρήσεων του τουρισμού για τη φετινή πορεία της αγοράς είναι αισιόδοξες λόγω του καλού brand name της χώρας, το οποίο την τοποθετεί ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών, αλλά και λόγω της ενισχυμένης συνδεσιμότητάς της με αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.